Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε τα τελευταία 7 χρόνια. Στην αρχή είχαμε συγκεντρωθεί στην δημιουργία νηφικών συλλογών, με αποτέλεσμα να περάσουμε τα τελευταία 3 χρόνια στη δημιουργία συλλογών υψηλή γραπτική. Έχουμε παρουσιάσει 2 σόου το τελευταίο διάστημα, το Έρεση και το Ιδιοσύγκραση, και η επόμενη δουλειά που θα δείξουμε σε Future Catwalk θα είναι στο Μάρκο. Ο θεσμός του Μάργκοκ είναι πάρα πολύ σωστός. Είναι μια πρωτοβουλία του ΜΑΡΤ, το οποίο πολύ σωστά έρχεται και παντρεύει την ελληνική μόδα μαζί με την ελληνική μουσική σκηνή. Δίνει σαφέστατα μια ευκαιρία στους σχεδιαστές να δείξουν τη δουλειά τους σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα τους καλλιτέχνες να αναδείξουν και αυτοί μέσα από τη μουσική τους όλο αυτό το θεσμό. Δημιουργούμε ειδικά για το Madwalk μία συλλογή η οποία ονομάζεται Secret Box. Όλο αυτό έχει να κάνει με προσωπικά βιώματα όπως και κάθε μας συλλογή. Για το συγκεκριμένο concept έχουμε επιλέξει παστέλ χρώματα, ρομαντισμό, γυρίζουμε στα παιδικά μας χρόνια, τεχνοτροπίες ειδικά για όλα τα ρούχα από κεντυμένα με κρύσταλλα motif, όπως και βυζαντινό κέντυμα, όχι ως αισθητική αλλά ως τεχνοτροπία. Όλο αυτό έχει να κάνει με ένα μυστικό κουτί που υπήρχε στα παιδικά μας χρόνια. Συσσωρεύαμε δαντέλες, κορδέλες, κομμάτια υφασμάτων, ακόμα και στοιχεία από διάφορα μπαλάζ. Και όταν έμενα μόνος μου, δημιουργούσα πάνω σε σμίκρινση ανδρίκελο, φορέματα υψηλής γραπτικής, όπως πλέον κάνουμε για το μουλάζ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε ντύσει σχεδόν όλους τους Έλληνες celebrities. Το κομμάτι της μουσικής, επειδή είναι πάρα πολλά τα ονόματα, θα αναφέρουμε ερμηνεύτριες, οι οποίες δουλεύουμε τελευταία χρόνια και στο Madwalk και στα Mad Awards. Όπως η Δέσποινα Βαρδί, η Έλληνα Παπαρίζου, η Άννα Βύση, η Τάμτα, η Ελένη Φουρέιρα, η Πάολα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, δεν ξέρω αν θα άλλαζα κάτι στους Έλληνες ερμηνευτές. Νομίζω το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι να επλοποιήσω κάποια πράγματα όσον αφορά την εμφάνισή τους. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητος συνδυασμός λάμψης και βράδυ. Τους έκανα θεωρώ να τολμάνε περισσότερο και να μην επηρεάζονται από έτοιμες εικόνες που μπορεί να δουν στο εξωτερικό ή οπουδήποτε.